Αγαπητές φίλες και φίλοι, η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι μόνο η αρχή. Η αρχή ενός αγώνα που θα μας οδηγήσει μόνο στη νίκη. Τότε θα σταματήσουμε. Γιατί αυτή η παραλία μας ανήκει, γιατί είμαστε εδώ για να παλέψουμε για το αυτονόητο. Ότι η δημόσια περιουσία δεν ξεπουλιέται σε καμία τιμή. Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε την πεποίθησή μας ότι αυτή η παραλία ανήκει στο Δήμο Σαρονικού. Είναι τα φυσικά όρια του Δήμου μας στη θάλασσα, άρα τη διοίκηση και τη διαχείριση αυτής της παραλίας δεν μπορεί να την έχει κανένας άλλος πέρα από το Δήμο Σαρονικού. Αυτός ο Δήμος έχει μια ιστορία σε κινητοποιήσεις για ελεύθερες παραλίες, το ξέρουμε όλοι, και όχι μόνο για ελεύθερες παραλίες. Όλοι ξέρετε ότι χάρη στην κινητοποίηση των κατοίκων αυτής της περιοχής δεν έγινε ο υπόδρομος στις Αλικές. Όλοι θυμόσαστε τους αγώνες που έχουμε δώσει στο Λαγονίσι για να κρατήσουμε ελεύθερες τις παραλίες. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε, γιατί αυτές οι παραλίες είναι δικές μας και δεν τις χαρίζουμε σε κανέναν. Είμαστε εδώ για να πούμε σε όλους ότι οι κινητοποίησεις του λαού είναι αυτές που θα σταματήσουν τον κάθε επίδοξο επενδυτή. Γιατί ήρθε η ΕΤΑΔ πριν από λίγο καιρό και είπε στο Δήμο τι, φύγε από την παραλία, γκρέμισε την παιδική χαρά που παίζουν τα παιδιά, γκρέμισε ό,τι άλλο κτίριο έχεις, γιατί τώρα είμαστε εμείς εδώ και εμείς θα αξιοποιήσουμε και μάλιστα γρήγορα αυτή την παραλία τουριστικά. Τι σημαίνει αξιοποίηση για αυτή την κυβέρνηση, το έχουμε δει. Το είδαμε στην Βουλιαγμένη, το είδαμε στο Ελληνικό. Σημαίνει ξεπούλημα. Εμείς λοιπόν τον τόπο μας δεν τον ξεπουλάμε. Και αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τις Αλικές βέβαια και την παραλία εδώ, γιατί για μας οι Αλικές και η παραλία είναι ένας ενιαίος χώρος. Δεν θέλουμε καμία επιχειρηματικότητα στις Αλικές με ξενοδοχεία και τέτοιου είδους επιχειρήσεις που θα είναι για τα συμφέροντα των λίγων. Εμείς θέλουμε μία ανάπτυξη της παραλίας που θα μας αφορά όλους, που θα την αποφασίσουμε εμείς, που θα την αποφασίσει ο Δήμος μαζί με τους πολίτες και που θα είναι μία ανάπτυξη ήπια, που θα σέβεται το περιβάλλον, που θα σέβεται τον κάθε κάτοικο αυτής της χώρας που έρχεται εδώ να κάνει τα μπάνια του και να απολαύσει αυτές τις ομορφιές του τόπου που έχουμε, που θα δώσει θέσεις εργασίας στους κατοίκους της περιοχής, που η ανεργία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που θα αναπτύξει την οικονομία της περιοχής και δεν θα την καταστρέψει με ξενοδοχεία τύπου Grand Resort. Γιατί πέρα από αυτά που λέει η ΕΤΑΔ για αυτή τη συγκεκριμένη παραλία, έχουμε και αυτό το νομοσχέδιο που συζητάνε αυτό τον καιρό και προσπαθούν να το περάσουν πολύ γρήγορα στη Βουλή, που λέει ότι πια θα δίνει πολύ γρήγορα με fast track διαδικασίες άδειες στους επίδοξους επενδυτές που θέλουν να συμμετοποιήσουν τις παραλίες, που θα νομιμοποιήσει ό,τι αυθαίρετο υπάρχει και που κάτι που εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ είναι ότι οι χρήσεις του Αιγιαλού και της παραλίας θα είναι στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται δίπλα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δίνει το πράσινο φως στο Grand Resort να πάρει την παραλία στο Πεύκο που τόσα χρόνια θέλει να πάρει, να χτίσει εκεί τις βίλες, να κάνει πάλι κάγκελα και να μείνουμε όλοι εμείς έξω από την παραλία, στον τόπο που ζούμε, στον τόπο που γεννηθήκαμε, στον τόπο που επιλέξανε πολλοί να έρθουν να ζήσουν. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Είμαστε σήμερα όλοι εδώ για να πούμε σε όλους αυτούς ότι εμείς θα αγωνιστούμε για τον τόπο μας. Η κερατέα έδειξε το δρόμο. Έδειξε ότι όταν ο λαός θέλει μπορεί να νικήσει. Εμείς λοιπόν, σαν ριζοσπαστική ενότητα Σαρονικού, λέμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι σε όποια θέση και αν βρεθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε πάντα εδώ, μπροστά στον αγώνα για να εξασφαλίσουμε αυτές τις παραλίες, για να έχει ο Δήμος Σαρονικού τη διοίκηση και διαχείρισή τους, για να αποφασίσουμε όλοι μαζί για το μέλλον του τόπου μας, για τη ζωή μας, για να είναι ελεύθερες παραλίες για όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας, όπως ορίζει το Σύνταγμα της χώρας.
δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υπερασπιζόμαστε το ίδιο το σύνταγμα της χώρας που αυτοί καταπατούν. Σας καλώ λοιπόν όλους να είσαστε σε εγρήγορση, γιατί ο αγώνας θα συνεχιστεί, γιατί ο αγώνας θα είναι μεγάλος, γιατί αυτές οι παραλίες πρέπει να παραμείνουν στο Δήμο Σαρωνικού. Ευχαριστώ πολύ.